Ο αγωνιστικός παλμός της Καλλιεργικής, τον οποίο συνάντησα πριν από 10 μέρες εκεί ερχόμενος, στην Ιερισσό και στη Μεγάλη Παναγιά, με εξέπληξε και μου έδωσε την. Με ευθυγράμμισε στο δικό μου τον αγώνα. Αγώνας ο οποίος πρέπει να είναι αγώνας ζωής και θανάτου, όπως έχει χαρακτηριστεί και από τους Χαλκιδικιώτες, αλλά και από εμάς, και βέβαια με καθαρότητα, με πίστη, με δυναμική, με αγωνιστικό παλμό και με καθαρό πρόσωπο. Εμείς θα αγωνιστούμε προκειμένου, όπως και οι Χαλκιδικιώτες, τους οποίους τιμώ και σέβομαι, να σώσουμε ό,τι μπορούμε μέσα από αυτόν τον τόπο, τον πονεμένο και τον ευλογημένο ταυτόχρονα. Είναι μια περιοχή εδώ η δικιά μας, η οποία είναι υποβαθμισμένη οικονομικά και μια περιοχή η οποία δικαιούται επιτέλους να πάρει κάτι από το σύνολο της Ελλάδος. Η Χαλκιδική έχει ονειρεμένους τόπους, όπως το είδα, έχει τουρισμό ανεπτυγμένο και όλα αυτά τα οποία πάνε να γίνουν εκεί στις Κουριές είναι ενάντια στην αναπτυξιακή της προοπτική και βέβαια οι όσες θέσεις εργασίας κάποιοι επικαλούνται θα υποχωρήσουν μπροστά στις χιλιάδες άλλες οι οποίες θα καθυλωθούν για πάρα πολλά χρόνια από τον τουρισμό και από τις άλλες παραγωγικές επενδύσεις που θα μπορούσαν να συμβεί σε αυτόν τον υπέροχο τόπο που λέγεται Χαλκιδική. Αγώνας λοιπόν κοινός της Χαλκιδικής και της Θράκης, αλλά και του Κρικής. Αγώνας δίκαιος πάνω απ' όλα, τίμιος, ένας αγώνας πραγματικά κοινωνικός, μακριά από συμφέροντα, γιατί ο λαός όταν πολεμάει, δεν πολεμάει για συμφέροντα, αλλά πολεμάει μέσα από την κοινωνικότητα του αγώνα, πολεμάει για την ίδια τη ζωή. Και επειδή πολεμάει για την ίδια τη ζωή, γι' αυτό και όπως είπα και στην ομιλία μου, θα είναι ανίκητος και εδώ και εκεί. Έχετε να πείτε κάτι για την αστυνομική καταστολή που γίνεται αυτή τη στιγμή στη Χαλκιδική, στους κατοίκους της Χαλκιδικής, η βία? Η βία βέβαια φέρνει βία. Και όποιος παίρνει ανέμους στερίζει θύελες. Μαθαίνω για συλλήψεις παιδιών ανήλικων 16χρονων και 17χρονων για να ταυτοποιήσουν το γεννητικό υλικό. Εγώ ως νομικός, ως δικηγόρος, διακονώντας την Θέμιδα επί 30 ολόκληρα χρόνια, αυτό δεν μπορώ να το αντιληφθώ, ότι μπορεί να προκύπτει από ένα κράτος δικαίου, από μια ευνομούμενη πολιτεία. Σίγουρα είναι κόντρα στις συνταγματικές διατάξεις, κόντρα στην ελευθερία του ατόμου, κόντρα στις προσωπικές ελευθερίες, οι οποίες είναι, όπως είπα, συνταγματικά καταφυρωμένες και σε καμία περίπτωση στην Ελλάδα της Δημοκρατίας, εκεί όπου γεννήθηκε το δικαίωμα του πολίτη να ζει και να σκέπτεται ελεύθερα, δεν θα πρέπει να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, όταν μάλιστα αυτά προκύπτουν μέσα από κοινωνικό αγώνα.